Δήμος Βοΐου. Θέμα υδροδότηση της Σιάτιστας από την πηγή του Μπούρινου. Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Μετά από πολλήρια συνεδρίαση και απόλυτη πλειοψηφία αποφασίζουμε την αποστολή διπλωματικής αποστολής στο Δαφνερό για την ανταλλαγή νερού με προϊόντα του Δήμου μας. Σιατιστινό κρασί, κοντσιότικο τυρί και το τοπικό προϊόν της Έλτσας. Επίσης, πράσα από το Τσαρούσινο, φακές σωτηλίου και φασόλια από το Σιάνι. Ο κύριος Κοσμίδης θα αναλάβει τις διαπραγματεύσεις με τον ανδρικό πληθυσμό, ο κύριος Γκερεχθές με το γυναικείο, ο κύριος Καραμπατζάς. Θα βγάλει λόγο, ο κύριος Λαμπρόπουλος θα εξετάζει δωρεάν στο κοινοτικό γραφείο και ο κύριος Δήμαρχος θα χειροπιάνει προτάσεις για οικονομία στο νερό. Πρώτον, να κάνετε μπάνιο 2-2. Δεύτερον, όσοι έχετε μπαχτσέ ή αμπέλι κοντά στο σπίτι, να πηγαίνετε εκεί για χέσιμο και κατούριμα. Έτσι θα έχετε, όπως αναφέρει εδώ πέρα η απόφαση, ολόησε αγκούρια. Έλα. Έτσι θα έχετε ολόησια αγκούρια, κατακόκκινες ντομάτες και από τα σταφύλια θα βγαίνει σαμπάνια αλφα ποιότητας. Τρίτον, από το Δήμο θα διανεμηθούν τενεκέδες για τη συλλογή νερού από τις Αστρέχες. Σύμφωνα με μελέτη του κυρίου Λαμπρόπουλου, το βρόχινο νερό είναι ό,τι πρέπει για λούσιμο. Κάθε 15 του μήνα αυτοκίνητα του Δήμου θα γυρνάνε τις γειτονιές και θα συγκεντρώνουν χαλιά και βελέντζες για πλήσιμο στο ποτάμι. Μέλη του ΚΑΠΗ θα τραγουδάνε παραδοσιακά τραγούδια κατά το πλήσιμο που μπορεί να αποτελεί και τουριστική ατραξιόν. Και τέλος, όταν το ζωοκτόνο νερό της Πραμόριτσας δεν κάνει ούτε για να ξεπλένετε τα σιόχαλα από τον Ουβρό, μπορείτε να τα χρησιμοποιείτε για λασπόλουτρα. Γεμίστε την πανιέρα και καθίστε για μισή ώρα. Θα έχετε μιας πρώτης τάξεως λασποθεραπεία κατάλληλη για παν νόσων και πάσαν μαλακίαν από αρθρητικά μέχρι πίεση. Ο Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Σιάτιστας Μαρκίδες Πούλιου μας εύχεται καλή χρονιά.